Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Καλή χρονιά και χρόνια πολλά. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και σήμερα θα σας μιλήσω για τα αγαπημένα μου προϊόντα μακιγιάζ, high-end μακιγιάζ, για το 2020. Τώρα θα μου πείτε μακιγιάζ και 2020 δεν τέριαξαν και πολύ, ήταν μια χρονιά δύσκολη γενικότερα, στην οποία όμως επιβιώσαμε και παιδιά για μένα το μακιγιάζ ήταν κάτι που μου έφτιαχνε πάρα, πάρα πολύ τη διάθεση. Επίση, το 2020 2020, με έκανε να πειραματιστώ περισσότερο με το μακιγιάζ μου και να ψάξω να βρω τρόπους για να το κάνω να είναι πιο σταθερό κάτω από τη μάσκα και δοκίμασα και πάρα πολλές μάσκαρα. Δεν ήταν σίγουρα η χρονιά των προϊόντων χιλιών εκτός αν μιλάμε για liquid lipsticks αλλά θα τα δούμε όλα αναλυτικά στη συνέχεια. Πριν ξεκινήσουμε θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ γιατί πριν από λίγε μέρες έκλεισα τρία χρόνια που έχω αυτό εδώ το κανάλι στο youtube και πραγματικά νιώθω τεράστιο ενθουσιασμό και τεράστια χαρά που από το 0 φτάσαμε να είμαστε πόσοι είμαστε τώρα, 7.500 κοντεύουμε 8. Ε, ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ αυτή την μεγάλη παρέα που συνεχώ μεγαλώνει. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σα και τα like που κάνετε στα βίντεο, γιατί έτσι μου δείχνετε τι σα αρέσει και παίρνω κι εγώ θάρρο για να δημιουργήσω περισσότερο περιεχόμενο για αυτό το κανάλι. Αν δεν έχετε γραφτεί ωστόσο ήδη ακόμα σε αυτό, κάντε το τώρα πατώντα το κουμπί εγγραφή ή subscribe, αλλά πατήστε και το κουδουνάκι, μην το ξεχάσετε, για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε γιατί θα συγκινηθώ και δεν το θέλω, δεν έχω βάλει και διάβροχη μάσκαρα σήμερα. Θα ξεκινήσω με προϊόντα χιλιών και απορώ γιατί δεν σα έχω μιλήσει ακόμα γι' αυτό εδώ. Σίγουρα νομίζω το έχετε δει σε βίντεο με αγαπημένα, δεν είμαι πολύ σίγουρη, αλλά ε, το έχω τουλάχιστον ένα χρόνο, έχω φτάσει στη μέση και είναι ένα προϊόν που χρησιμοποιώ τρεις φορές την εβδομάδα. Είναι η Lip Sleeping Mask από την Λανέζ, μία μάσκα η οποία κάνει τα χείλη σας βελούδινα όταν ξυπνάτε το πρωί και μυρίζει και υπέροχα. Επίσης ένα προϊόν που θα σώσει τα χείλη σας είναι αυτό εδώ, το Lip Saver από την Avenda. Αναζητήστε το, σίγουρα η συσκευασία δεν σε εμπνέει πολύ να το πάρεις. Η μυρωδιά είναι σαν ένα πολύ ωραίο τσάι Μέντα μου έρχεται περισσότερο ε, και μου αρέσει πάρα πολύ. Και επίση, αν έχετε πολύ πολύ ξηρά χείλη, σα το προτείνω ανεπιφύλακτα. Είμαι σίγουρη ότι θα σα κάνει πολύ καλή δουλειά. Εγώ ε, το βάζω πάντα πριν από liquid lipsticks και με κρατάει πάρα πολύ ενυδατωμένη. Η έκπληξη τη χρονιά ήρθε από τον κόρε που έβγαλε lip balms σε διάφορε αποχρώσει. Ε, εμένα η αγαπημένη μου ήταν αυτή, η Mulberry, και θα το σουατσάρω μόνο αυτό στο χέρι μου για να δείτε πόσο χρώμα έχει. Ε, και το χρησιμοποίησε αρκετά. Η μυρωδιά επίσης είναι συμπαθητική, δεν μπορώ να πω τρελαίνομαι, αλλά ήταν ένα πολύ ωραίο προϊόν το οποίο ε, χρησιμοποίησα αρκετά και κάτω από τη μάσκα μου σιγά. Λίγο μεταφέρετε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε σε primer. Θέλω να σα μιλήσω για αυτή την ανακάλυψη. Δεν ξέρω αν είναι νέο προϊόν ή παλιό. Εγώ πάντω φέτο το ανακάλυψα και το απέκτησα. Είναι το Skin Refined Zone και το βάζω εδώ στη ζώνη του TAF. Παιδιά, θολώνει του πόρου και με κρατάει και ματ όλη την ημέρα. Πραγματικά από τα πιο ωραία primers για μεκτέ ή λιπαρέ επιδερμίδε που έχω δοκιμάσει. Επιστευτείτε με και δοκιμάστε το. Πέρυσι, τι σα είχα προτείνει, γιατί έχω και τι σημειώσει μου εδώ. Α, ah, ναι, Vitamin Enriched Face base από Bob Brown, εξακολουθεί να είναι πολύ αγαπημένο αυτό, ειδικά αν έχετε ε, πιο ξηρές επιδερμίδες, αλλά και για τις λιπαρές επειδή είναι oil free είναι καταπληκτικό και skin perfect primer από Dermalogica που έχει και SPF και αυτό το λατρεύω ωστόσο φέτος χρησιμοποίησα περισσότερο αυτό εδώ το Pure Canvas Primer το οποίο είναι και illuminating από την Laura Mercier ε, δίνει μια φοβερή λάμψη στην επιδερμίδα, μπορείτε να το φορέσετε και σκέτο αν δεν έχετε ατέλειες και να βγείτε έξω και πραγματικ δερμίδα σα ακτινοβολεί με το συγκεκριμένο. Ο συνδυασμό δε και των δύο είναι τέλειο. Λοιπόν, Λόρα Μερσιέ, θα συνεχίσω με ένα πολύ ελαφρύ προϊόν για κάλυψη, το οποίο όμω σου δίνει την τέλεια επιδερμίδα, γιατί περνάω στα προϊόντα βάση σιγά σιγά. Είναι το Tinted Moisturizer με SPF 30. Δεν περίμενα ποτέ ότι ένα Tinted Moisturizer δεν θα είναι λιπαρό για μένα και θα μου ταιριάξει. Αλλά ευτυχώ η Λόρα Μερσιέ τα κατάφερε και μου άρεσε πάρα, πάρα πολύ αυτό. Το έχω χρησιμοποιήσει αρκετά και θα συνεχίσω να το χρησιμοποιώ στι μέρε που δεν θέλω πάρα πολύ κάλυψη, δεν θέλουν να αυτό πάρα πάρα πολύ. Πάμε σε foundation και θα σας μιλήσω για αυτό εδώ, είναι το ένα και μοναδικό που έκλαψε την καρδιά μου και μάλιστα το αγόρασα και στην καλοκαιρινή μου απόχρωση που είναι 64 και στη χειμερινή που είναι η 54 και το φοράω και σήμερα στο πρόσωπό μου, είναι το Skin Longwear Fluid Powder Foundation με SPF 20 από Bobbi Brown το λατρεύω, έχει τελείωμα πούδρας, είναι ό,τι πρέπει για λιπαρές επιδερμίδες, φυσικά και το σετάρω. Μπορείτε όμως αν έχετε κανονική επιδερμίδα να μην το σετάρετε, θα το δείτε πώς θα συμπεριφερθεί στη δική σας επιδερμίδα, είναι πάρα πάρα πολύ... άνετο προϊόν, νιώθεις ότι δεν φοράς τίποτα και αν το απλώσεις και με τα χέρια σου μπορείς να έχεις και μια κάλυψη έτσι πιο ελαφριά σαν κρέμα. Η κάλυψη του είναι μέτρια. Ε, πάντως, πέρυσι τι σας είχα προτείνει, Double Wear Estee Lauder, yes, εξακολουθεί να είναι σούπερ αγαπημένο foundation πλήρως κάλυψης και η Αναστάσια Beverly Hills το Λουμίνος, αυτό δεν το φόρεσα καθόλου φέτος γιατί τρελάθηκα με αυτό εδώ. Λοιπόν, πάμε σε concealer. Το ένα είναι ένα concealer που χρησιμοποίησα αρκετά. Αυτή τη χρονιά. Το δεύτερο είναι ε, ένα κονσίλερ που χρησιμοποίησα λιγότερο γιατί το απέκτησα προς το τέλος της χρονιάς αλλά το φοράω και σήμερα και έχω ξετρελαθεί. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το Flawless Fusion Ultra Longwear Concealer από Laura Mercier. Πάρα πολύ άνετο κάτω από τα μάτια, άνετο όταν λέω εννοώ ότι δεν είναι παχύ, είναι λεπτόρευστο, αλλά αρκετά ε, μη ιδαρές για να σας καλύπτει και μαύρους κύκλους και ατέλειες, ειδικά αυτή η απόχρωση, παιδιά, ε, ε, 2N, είναι τέλεια. Έχει λίγο ροδακινή υποτόνο και καλύπτει τέλεια εδώ και τι δυσχρωμίε κατά από τα μάτια. Επίση, αυτό που ερωτεύτηκα ήταν αυτό εδώ. Το Soft Matte Complete Concealer στην απόχρωση Custard από την NARS. Ε, είχα διαβάσει πάρα πολλά reviews και πραγματικά ε, ανταποκρίνεται στι προσδοκίε μου. Ανταποκρίθηκε στι προσδοκίε μου. Το φοράω και σήμερα το απλώνω με ένα πινελάκι και με το δάχτυλό σα μπορείτε. Ε, Έω και μπορείτε να μην το σετάρετε. Δεν μαζεύει καθόλου στις λεπτές γραμμές είναι καταπληκτικό και το χρησιμοποιώ και στο πρόσωπο όταν θέλω να καλύψω κάτι, κυρίως το βάζω πριν από το foundation και βάζω μετά τα μποναριστά του foundation σε εκείνες τις περιοχές για να μην το μετακινήσω. Πάμε σε πούδρα. Θα σα μιλήσω επίση για δύο. Η μία είναι ουσιαστικά powder foundation και είναι το Studio Fix από την MAC. Ε, πολύ γνωστή η πούδρα, δεν είναι καινούρια, σαφώ. Αλλά εγώ αποφάσισα να δοκιμάσω την απόχρωση σε τρία και είναι αυτή που χρησιμοποιώ κατά τα μάτια μου, παιδιά. Είναι ένα προϊόν το οποίο, αν το χρησιμοποιήσει με πινέλο, είναι αρκετά ελαφρύ. Αν το χρησιμοποιήσει με το σφουγγαράκι που έχει μέσα, το οποίο που πήγε να το, αυτό εδώ σου δίνει μια πλήρη κάλυψη και ένα πολύ μάτ αποτέλεσμα. Οπότε διαλέγει και παίρνει. Εμένα μου αρέσει να το έχω στην τσάντα μου για να κάνω τα τσάπη κατά τη διάρκεια τη ημέρα. Η πούδρα τώρα που σετάρει τα πάντα, ματάρει τα πάντα και δεν κουνιέται τίποτα, του δίνει και τρελή διάρκεια, είναι αυτή εδώ η Translucent Sending Powder από τη Laura Mercier. Φυσικά φαντάζομαι την ξέρετε. Αν δεν την ξέρετε, να σα πω ότι είναι μια πολύ πολύ διάσημη πούδρα. Ε, κυκλοφόρησε όμω φέτο η απόχρωση Honey, η οποία είναι έτσι μια πιο καραμελένια απόχρωση και αυτή τη φορά σήμερα στο προσωπό μου δεν αλλάζει θα έλεγα την απόχρωση του foundation σας απλά είναι λίγο πιο ζεστή από την ε, γνήσια translucent, ok. Και πραγματικά μου αρέσει και θα συνεχίσω να την χρησιμοποιώ, όχι γύρω από τα μάτια, γιατί μου δημιουργεί ένα ερεθισμό, σα το έχω ξαναπεί. Αν έχετε κι εσεί, ευαίσθητε τα μάτια, δοκιμάστε τη και πείτε μου. Πάμε σε bronzer. Και φέτο χρησιμοποίησα ένα κρεμόδε bronzer against all odds, εκεί που δεν το περίμενα καθόλου ότι το κρεμόδε μπρόντζερ και τα κρεμόδε προϊόντα γενικώ, γιατί και για κρεμόδε ρού θα μιλήσουμε σε λίγο, θα μου τέριαζαν και θα στεκόντουσαν καλά στην επιδερμίδα μου. Και όμω το τέλειωσα. Είναι το Bondi Bay από Nude Sticks. Παιδιά, τι ωραία προϊόντα είναι αυτά. Λοιπόν, δεν βγαίνει άλλο να το έχω τερματίσει για του λόγου του αληθέ. Και το φορούσα όλο το καλοκαίρι. Έχει από την άλλη και το βουρτσάκι του, το οποίο εμένα δεν με βολεύει καθόλου, μου μετακινεί το foundation και γενικά είναι πάρα πολύ. Δεν ξέρω, σκληρό <στάξει> και δεν μ' άρεσε. Αλλά το προϊόν, σαν προϊόν, είναι καταπληκτικό. Και επίση το bronzer που χρησιμοποίησα περισσότερο σε μορφή πούδρα είναι αυτό εδώ. Φαντάζομαι, αν παρακολουθείτε τα βίντεο μου καιρό, δεν θα αποτελέσει έκπληξη για εσά. Είναι η Illuminating Bronzing Powder από Bobby Brown, στην απόχρωση 4 Aruba Και θα συνεχίσω να τη χρησιμοποιώ. Έχει ελαφρά κοκκινοπή απόχρωση. Τη φοράω και σήμερα στο πρόσωπό μου. Από κάτω έχω βάλει και αυτό το προϊόν από Nudstix. Και το έχω ζετάρει ουσιαστικά με αυτό εδώ και είναι από τα αγαπημένα μπρόντζερ της χρονιάς, το φορούσα όλο το καλοκαίρι και πραγματικά δεν ξέρω αν θα βρω άλλο για να το αντικαταστήσω γιατί είμαι και λίγο δύσκολη στις αποχρώσεις του μπρόντζερ. Λοιπόν, πάμε σε Ρούζ. Να πάμε σε ρούζ, γιατί έχω πολλά προϊόντα για τα οποία θέλω να σας μιλήσω. Είναι νομίζω η χρονιά του ρούζ και η χρονιά που τα κρεμόδι ρούζ ε, είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο. Ε, δεν έχω δοκιμάσει αυτά από την Fenty και βλέποντας βιντεάκια με αγαπημένα από ξένες youtubers, είδα ότι τους άρεσαν πάρα πολύ. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας στα σχόλια αν τα έχετε δοκιμάσει και να αξίζει τον κόπο να πάρω κάποιο από αυτά. Ωστόσο δοκίμασα αυτά εδώ τα κρεμόδι ρούζ από την MAC, Glow Play Blushes αυτή είναι η απόχρωση So Natural και αυτή είναι η απόχρωση Grand και οι δύο καταπληκτικές αυτή πιο ωραία για απαλή αν δεν είστε πολύ τολμηρές με το ρουλ για κάθε μέρα και αυτή εδώ σας δίνει μια πολύ φυσική ζωντάνια έχουν αυτή τη μορφή πλαστελίνης η οποία είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη είναι αρκετά σταθερά θα έλεγα και μου άρεσαν πάρα πάρα πολύ φέτος πάμε και στο πιο αγαπημένο ρουζ της χρονιάς αυτό που φοράω σήμερα, αυτό εδώ το προϊόν από Patrick Ta είναι ένα διπλό προϊόν ουσιαστικά έχει και την ε, πούδρα του αλλά έχει και αυτό εδώ το πορτακί που προστατεύει την κρέμα πρώτα χρησιμοποιείς την πούδρα μετά χρησιμοποιείς την κρέμα ε, και σου δίνει αυτό το πολύ λαμπερό αποτέλεσμα στο πρόσωπο ε, ε, ξαναδίνει τη ζωντάνια θα έλεγα στην επιδερμίδα και δεν φαίνεται πάρα πολύ πουδρένια. Η απόχρωση που έχω είναι η Oceans Different και βλέπετε πόσο σκούρο είναι, ναι, έχει πολύ pigment, αλλά όχι τόσο πολύ ώστε να κάνεις λάθος και να μην απλώνεται στην επιδερμίδα και να σου αφήνει λεκέδες. Είναι πάρα πολύ εύχρηστο προϊόν και αξίζει 100% τα λεφτά του, αν και είναι λίγο ακριβούτσικο. <ΣΣ1> Για δύο ακόμα ρούσει σε πούδρα θέλω να σας μιλήσω, τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν εδώ την παλέτα από Hourglass, η οποία με έχει αφήσει πραγματικά άφωνη ολόκληρη παλέτα αξίζει τα λεφτά της και είναι καταπληκτική, αλλά ειδικά αυτές οι δύο αποχρώσεις του Ρουζ, οι οποίες είναι, για να δω θα καταφέρω να τις δω, Λοιπόν, είναι το Mood Exposure και είναι και το Vibrant Flush Είναι συγκλονιστικέ και από τότε που τι απέκτησα δεν έχω πάρα πολύ καιρό, δεν έχω σταματήσει να τι χρησιμοποιώ γιατί μου λέει ότι πρώτα θα χρησιμοποιήσω τα ρούζ και μετά θα όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, συνεχίζω με προϊόντα για τα φρύδια. Πέρυσι για τα φρύδια, τι σα είχα προτείνει. Brow gel με χρώμα από Αναστάζια νομίζω και μολύβι Benefit. Εξακολουθώ να τα αγαπώ, ωστόσο δεν τα έχω πια στη συλλογή μου. Το μολύβι το τριγωνικό που έκλειψε φέτο στην καρδιά μου. και έχω αγοράσει και ανταλλακτικό. Είναι αυτό εδώ από Bobby Brown, έχει το βουρτσάκι του από τη μία πλευρά και το τριγωνικό μολύβι από την άλλη. Μπορείτε να αγοράσετε ανταλλακτικό, δεν χρειάζεται να πάρετε όλη τη συσκευασία. Ε, η απόχρωση που χρησιμοποιώ είναι η Espresso και πραγματικά έχει κάνει τη ζωή μου πάρα πολύ εύκολη φέτο. Έχω να σα πω τα καλύτερα και για το Pomade τη Αναστάσια Beverly Hills. Αν σα ενδιαφέρει το πινελάκι το οποίο χρησιμοποιώ είναι ο αριθμό 12, σα προτείνω να τα πάρετε μαζί αυτά τα δύο. Και το setting gel uh, για τα φρύδια από Αναστάσια Beverly Hills είναι επίσης καταπληκτικό, δεν πάνε πουθενά, δεν κουνιούνται μόλι το χρησιμοποιήσετε. Και ένα άλλο gel για τα φρύδια με χρώμα το οποίο μου άρεσε πολύ φέτος είναι αυτό εδώ από την MAC, λέγεται Big Boost Fiber Gel. Ε, αυτή η απόχρωση που έχω είναι πολύ σκούρα, ωστόσο πρέπει να πάρω... Πιο ανοιχτό χρώμα. είναι η STAD, είναι για πολύ μελαχρινές να ξέρετε. Πολύ ωραίο τζελ, γεμίζει πραγματικά τα φρύδια και αφήνει αρκετό χρώμα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μάσκαρα. Σας είπα ότι φέτος ήταν πραγματικά η χρονιά της μάσκαρα και η χρονιά που τονίζαμε περισσότερο τα μάτια μας Εύλογα, γιατί ε, τα προϊόντα χιλιών αφαιρόντουσαν εύκολα και φορούσαμε και τη μάσκα για πάρα πολλές ώρες, οπότε δεν ε, δώσαμε πολύ βάση σε αυτά. Ας ξεκινήσουμε από την αγαπημένη μου αδιάβροχη μάσκαρα της χρονιάς, η οποία δεν είναι άλλη από αυτήν εδώ. No Smudge Waterproof Μασκάρα από Bobby Brown, μια μάσκαρα η οποία δοκιμάστηκε κάτω από πολύ δύσκολε συνθήκε στις καλοκαιρινέ μου διακοπέ. και νομίζω ότι η μεγαλύτερη απόδειξη για το αν μια μάσκαρα είναι πραγματικά αδιάβροχη και ανθεκτική από τις διακοπές τι βουδιέ στη θάλασσα δεν υπάρχει. Λοιπόν, δεν έτρεξε καθόλου, δεν άφησε κομματάκια και είναι πάρα πολύ ωραία και στον διαχωρισμό και την καμπυλότητα που δίνει στι βλεφαρίδε. Πάμε τώρα σε μία διάβροχε μάσκαρα. Από πού να ξεκινήσω, δεν ξέρω. Θα ξεκινήσω από αυτήν εδώ. Είναι η Atlast Μασκάρα από Mark Jacobs. Καταπληκτική. Ε, δεν κολλάει τι βλεφαρίδε μεταξύ του. Αντιθέτω, του δίνει πάρα πολύ μάκρο. Οπότε την προτείνω και σε εσά που έχετε πιο λεπτέ και πιο αραιέ βλεφαρίδε. Θα σα δώσει και όγκο. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο το αποτέλεσμα συνεχίζω με μία μάσκαρα την οποία φοράω σήμερα στι δικέ μου βλεφαρίδε. Και εγώ, παιδιά, δεν έχω πρόβλημα με το να κολλάνε οι βλεφαρίδε μεταξύ του, γιατί έχω αρκετέ. σα ίσα, -ίσα μου αρέσει αυτό λίγο το πιο dramatic αποτέλεσμα που δίνει. Μιλάω για την Climax Extreme από την NARS. Όλο Κυκλοφόρησε προ το τέλο τη χρονιά, αν δεν κάνω λάθο. Και πραγματικά έχω κολλήσει μαζί τη. Έχω κολλήσει όχι για πρωινά μακιγιάζ, αλλά έτσι για κάτι πιο έντονο και εντυπωσιακό. Μου αρέσει πάρα, πάρα, πολύ. Δεν την προτείνω ωστόσο σε εσά που έχει έχετε πιο λεπτές και πιο αραιές βλεφαρίδες. Τώρα, μία μάσκαρα την οποία προτείνω σε εσάς που δεν θέλετε κάτι βαρύ, θέλετε κάτι πολύ ελαφρύ και ωραίο διαχωρισμό, είναι αυτή εδώ η Bad Gal Bang από Benefit. Λοιπόν, εγώ αυτή δεν την ευχαριστία με πολύ στις πάνω βλεφαρίδες, τη χρησιμοποιώ όμως φανατικά στις κάτω και αυτό γιατί, θα σας δείξω το βουρτσάκι της, έχει αυτό το πάρα πολύ λεπτό βουρτσάκι και μπορείς να είσαι πάρα πολύ συγκεκριμένη και να μην λερώνεσαι από κάτω. Είναι λαστιχένιο, εμένα μου αρέσουν πιο πολύ τα λαστιχένια βουρτσάκια για τέτοια χρήση και όχι τα τρίχινα. Η περσινή μάσκαρα για την οποία σας είχα μιλήσει ήταν η Damn Girl, η οποία πάλι δίνει ένα έτσι dramatic και πολύ εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Πάμε σε παλέτα ματιών, η μία και μοναδική παλέτα που μου έκλεψε την καρδιά και χρησιμοποιώ καθημερινά από το τότε που την απέκτησα, είναι αυτή εδώ. Και πραγματικά νομίζω ότι και αυτή δεν αποτελεί έκπληξη για εσάς που παρακολουθείτε το κανάλι και ξέρετε τα γούστα μου. Την φοράω και σήμερα στο πρόσωπό μου, στα μάτια μου, μάλλον ακόμη πιο σωστά, είναι η Glam Palette από Natasha Denona, να σας δείξω και τις αποχρώσεις. Η μικρότερη των παλετών της Natasha Αντενώνα, ωστόσο για μένα αυτά τα μεγέθη είναι ιδανικά, ε, δεν νομίζω ότι χρειάζομαι μεγαλύτερα, δεν είμαι make-up artist, δεν βάφομαι κάθε μέρα, οπότε νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό μέγεθος για να καταφέρω να χρησιμοποιήσω τις αποχρώσεις μέχρι τέλους. Επίσης το καλό που έχει αυτή η παλέτα είναι ότι βοηθάει και εσάς που είστε πιο αρχάριες στο μακιγιάζ, γιατί έχει ονοματίσει τις αποχρώσεις ε, και σας εξηγεί ποια πρέπει να μπει στο κέντρο του ματιού, ποια πρέπει να μπει στο inner corner, κάτω από το φρύδι και τα λοιπά και τα λοιπά τι να πω δεν έχω αρκετά καλά λόγια να πω για αυτή την παλέτα πραγματικά το ξέρω ότι και αυτή είναι ακριβούτσικη αλλά αξίζει τα λεφτά της αν είναι να πάρετε μία Πάρτε αυτήν. Λοιπόν, θα συνεχίσω με προϊόντα χιλιών, γιατί ναι, χρησιμοποίησα και προϊόντα χιλιών. Εγώ, χωρί κάτι είναι δατικό στα χείλη μου, δεν φεύγω ποτέ από το σπίτι, είτε είναι ένα λιμπάλμ, είτε είναι ένα κραγιόν. Και σήμερα φοράω αυτό εδώ το gloss από Bobby Brown. Λοιπόν, αυτά τα gloss εγώ τα ευχαριστήθηκα πάρα πολύ, παιδιά. Ε, μ' αρέσει το συγκεκριμένο, γιατί αφήνει τόσο πολύ έντονο χρώμα όσο βλέπετε. Νομίζω ότι είναι μια συγκλονιστική φόρμουλα, γιατί δεν το νιώθει να γλιστράει από τα χείλη, όπω τα περισσότερα γκλος, ειδικά εγώ αυτές τις αποχρώσεις σε γκλος τις φοβάμαι πάρα πάρα πολύ, ωστόσο νομίζω ότι έχουν κάνει μία πάρα πολύ ωραία δουλειά. Uh, λέγεται Crushed Oil Infused Gloss και το έχω και σε άλλες δύο αποχρώσεις. Αυτή που φοράω είναι η In The Flow, έχω επίσης την Love Letter και αυτή εδώ είναι η In The Buff. Η τρίτη. Λοιπόν, παίξτε λίγο με αυτά, ανακαλύψτε τα. Είναι πάρα, πάρα πολύ άνετα, όπω σα είπα, στα χείλη και αρκετά σταθερά. Εντάξει, θα φύγουν στο καλαμάκι, θα φύγουν στο ποτήρι σα, αλλά το χρώμα. Α, να, έχει φύγει ήδη, γιατί ήπια πριν από λίγο. Αλλά το χρώμα μπορείτε να το ανανεώσετε και στα τυφλά, που λέει ο λόγο. Χωρί να έχετε καν καθρέφτη μπροστά σα. Δείτε εδώ λίγο. Πόσο ωραίο και πόσο έντονο είναι. Πραγματικά το λατρεύω. Λοιπόν, θα συνεχίσω με πιο σταθερά κραγιόν, γιατί ξέρω ότι και αυτά σας αρέσουν πάρα πάρα πολύ. Αφήνω τα γλώσσα στην άκρη. Και θα συνεχίσω με τα δύο κραγιόντα τα οποία φορούσα κυρίω το καλοκαίρι. Ένα λαξ και το πρώτο είναι από Bobby Brown. Είναι η απόχρωση Beaten Peach. Σα έχω ξαναμιλήσει για αυτό το καταπληκτικό ροζ που είναι κάπω πιο θερμό και ταιριάζει για μένα σε μελαχρινές και ξανθιέ τρομερά. Είναι matte, είναι αρκετά σταθερό στα χείλη. Και το άλλο για το οποίο θέλω να σα μιλήσω είναι η απόχρωση Ελσίν Maggio. Αυτό εδώ το φανταστικό θερμό επίση κόκκινο από Huda Beauty. Παιδιά, τι ωραία φόρμουλα έχουν κοιτάτε. Τι σταθερά που είναι και τι είναι υδατικά. Καθόλου δεν μου ξέρω τα χείλη. Ε, σχεδόν ξεχνάω επίση ότι τα φοράω και τα λατρεύω. Θέλω να πάρω περισσότερε αποχρώσεις και από αυτό, αλλά και από τη Χούντα που μου άρεσε πάρα πολύ. Μ' αρέσουν επίση και τα μολύβια χιλιών τη Χούντα. Ήθελα να σα δείξω ένα, αλλά δεν το έβρισκα. Ε, θα σα δείξω όμω το μολύβι. Lip cheat στην απόχρωση pillow talk για την οποία μιλάνε όλοι από Charlotte Tilbury. Πραγματικά πολύ ωραία φόρμουλα στο μολύβι, ούτε πολύ ξηρό ούτε πολύ μαλακό. Και ένα χρώμα το οποίο αναδεικνύει το φυσικό χρώμα των γυλιών σου. Κάνει overline χωρί να το καταλάβει κανένα. Μπορεί να γεμίσει τα χείλη σου και να φορέσει μόνο αυτό, είναι αρκετά άνετο. Ε, και δεν έχω λόγια, πραγματικά θέλουν και άλλε αποχρώσει και από αυτό. Και τέλο, πάμε σε δύο κραγιόν από την MAC. Κυρίω θα σα μιλήσω για τη φόρμουλα και τι αποχρώσει που εγώ φόρεσα περισσότερο φέτο. Η πρώτη είναι η top, είναι από τη MAC σειρά των κραγιών τη MAC και είναι αυτή εδώ, την έχω βάλει και σε μακιγιά στο κανάλι. Και η άλλη απόχρωση είναι η Velvet Teddy. Αυτό είναι καινούριο το κραγιόν, γιατί είχα τη mini version η οποία τελειώνει και αποφάσισα να αγοράσω και το full size. Ένα πάρα πολύ ωραίο επίση nude που ταιριάζει και σε ξανθιέ και σε μελαχρινέ Τέλεια. Μολύβια ματιών δεν ξέχασα να συμπεριλάβω στο σημερινό βίντεο, αλλά η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι δεν αγόρασα καινούργια μολύβια ματιών, ούτε δοκίμασα κάποιο από αυτά που ήρθαν στα χέρια μου που με εντυπωσίασε πάρα πολύ, ώστε να θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Συνεχίζω να χρησιμοποιώ τα 24x7 Glide On Pencils από Urban Decay, όπω έτσι λέγονται. Και μιλώντα για Urban Decay, πάμε να κλείσουμε το σημερινό βίντεο με το All Nighter Setting Spray στην Ultra Matte εκδοχή του. Ένα setting spray το οποίο με προβλημάτισε όταν πρώτο ήρθε στα χέρια μου, γιατί ε, δεν είχα συνειδητοποιήσει, δεν ξέρω το λέει κάπου, δεν το λέει πουθενά κιόλα, ότι πρέπει να το κουνήσει καλά πριν το χρησιμοποιήσει. Αυτή είναι η συμβουλή που σα δίνω, αν δεν θέλετε να σα αφήσει άσπρα κομματάκια στο πρόσωπο. Ε, κατά τα άλλα, είναι καταπληκτικό. Είναι η πιο ενισχυμένη version του All Nighter τη Urban Decay που ήδη ε, κάνει πάρα πολύ καλή σταθεροποίηση στο μακιγιάζ. Αυτό σας διατηρεί και ένα τσικ Πιο ματ, αν είστε λιπαρέ σαν και εμένα. Αυτά για σήμερα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να μην έχει βγει τεράστιο. Θα σα έχω σίγουρα τι επόμενε εβδομάδε ένα βίντεο με τα αγαπημένα προϊόντα skincare του 2020, γιατί νομίζω ότι αυτή τη χρονιά περισσότερο από κάθε άλλη περιποιήθηκα την επιδερμίδα μου. Δοκίμασα πάρα πολλέ μάσκε, πάρα πολλέ κρέμες οπότε έχω και καλύτερη άποψη για αυτά τα προϊόντα. Και δεν ξέρω αν θα σα έχω βίντεο με αγαπημένα drugstore, προϊόντα μακιγιάζ γιατί και από αυτά δεν νομίζω ότι α, δοκίμασα και τόσα πολλά ώστε να βγει ένα ολοκληρωμένο βίντεο. Αλλά θα το δω. Θα τα ψάξω, θα τα βάλω κάτω, θα το μετρήσω και θα το σκεφτώ. Λοιπόν, περιμένω όπως πάντα τα like σας, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και τα σχολιά σας. Μην ξεχάσετε να το μοιραστείτε με τους φίλους σας, γιατί sharing is caring.